Είμαι ο Δημήτρης Διάτζιος, ή αλλιώς Δημήτρη, ή αλλιώς Doc Hard, όπως με ξέρουν στο κάποιοι για τις παραγωγές. Γράφω μουσική, παίζω μουσική, αρκετά, μια εικοσαετία το λιγότερο. Μόνο με αυτό, ζω από αυτό, πορεύομαι με αυτό. Γιατί τώρα, ας πούμε, κάνεις μια παραγωγή και υπάρχουν εκατομμύρια πράγματα στο ίντερνετ, τα οποία, ή εκατομμύρια εταιρείες, ή άνθρωποι που ασχολούνται με αυτό και δεν πάει στοχευμένα σε κάποιους που θα τους ενδιαφέρει όντως πραγματικά. Δηλαδή, οι περισσότεροι το περνάνε στον ντούκου. Να είναι πιο στοχευμένο. Νομίζω ότι η στοχευμένη διαφήμιση, το στοχευμένο promotion, λείπει πάρα πολύ. Σίγουρα η έλλειψη πάντα των καλλιτεχνών είναι το να προμοτάνουν τον εαυτό τους. Αυτό νομίζω πολύ λίγοι το έχουν. Από είτε είναι παραγωγή, είτε είναι καλλιτέχνες, οτιδήποτε. Να σε ακούσει ο κατάλληλος άνθρωπος, ώστε να μπορεί να προωθηθείς μέσα από αυτό. Σεμινάρια. Δηλαδή, εμένα θα με ενδιαφέρει τώρα ένα σεμινάριο μουσικής, παραγωγής, τεχνολογίας, ένα σεμινάριο mastering, ένα σεμινάριο που κάποια τα οποία είναι πολύ εξειδικευμένα, τα οποία μπορεί να μην τα γνωρίζεις και είναι καλό να πάρεις γνώσεις. Γενικά δεν ψάχνω να πω ότι θα βγω στη γύρα να ψάξω, μέσω γνωριμιών, μέσω ανθρώπων των οποίων έχω γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια που παίζω μουσική ή που κάνω παραγωγές. Αν ένα δικό μου κομμάτι το παίξει ένα μεγάλο όνομα DJs, εκεί κατευθείαν βλέπεις ότι εκτοξεύεται. Το διαδίκτυο είναι αυτό, η παραπληροφόρηση, η υπερπληροφόρηση, η μεγάλη προσφορά από κομμάτια μουσική, που απ' την άλλη στο θέμα της παραγωγής είναι καλό. Απ' την άλλη στο να δημιουργήσεις μια παραγωγή είναι πάρα πολύ εύκολο, γιατί βρίσκεις άπειρα ερεθίσματα και σε βοηθάνε στο να δημιουργήσεις μια σκέψη, μια μελωδία, κάτι. Ένα κοινωνικό δίκτυο είναι αυτό που λέγαμε, το πιο στοχευμένα, δηλαδή να μπορεί και ο καλλιτέχνης να προωθηθεί μέσα από αυτό, μια εταιρεία να ανακαλύψει ένα ταλέντο μέσα από αυτό, ανεβάζοντας ένα πρώτο feedback, παίρνεις μια εικόνα από τη δουλειά σου. Έτσι είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί ξέρεις πώς να κινηθείς.